μέλος του Δικτύου Ανέργων και Εξωτερικών Εργαζομένων Θεσσαλονίκης και του Συντονισμού Πολιτών και Συλλογικοτήτων ενάντια της αυξής του ΟΑΣΤ. Σήμερα, σαν συντονισμός, παρεμβήκαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου μπήκε επερώτηση από τις παρατάξεις για το ζήτημα των αυξήσεων των εισιτηρίων και των μεταφορών των πολιτών της πόλης. Το ζήτημα το δικό μας είναι ότι απέναντι σε μια εξέλιξη όπου ένα ιδιωτικό μονοπόλιο έχει το δικαίωμα, έχει ουσιαστικά μια ιδιωτική εταιρεία, να το πω αλλιώς, έχει το μονοπόλιο των δημόσιων μεταφορών της πόλης, το οποίο θεωρούν πως είναι δικαίωμα όλων η πρόσβαση σε αυτές. Περνάει ξανά σε αυξήσεις. Μιλάμε για τη δεύτερη αύξηση στα πλαίσια της περιόδου του μνημονίου, διπλασιασμό δηλαδή της ουσίας του εισιτηρίου από το 2009. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι πρώτα απ' όλα το Περιφερειακό Συμβούλιο να επέμβει και να προσπαθεί να βρει μια λύση όσον αφορά το ζήτημα των αυξήσεων, να τις πάρει πίσω και να προσπαθήσει να εγγυηθεί ταυτόχρονα όσον αφορά τους ανέργους, μαθητές, φοιτητές και άλλες ευπαθείς ομάδες, επισφαλώς εργαζόμενους, χαμηλούς συνταξιούχους και το καθεξής παράλληλα, να βρει έναν τρόπο ώστε να μετακινούνται δυνατόν πιο φτηνά έως και δωρεάν. Αυτά είναι τα σημερινά μας αιτήματα. Μπήκε το ζήτημα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και ευελπιστούμε πως θα τοποθετηθούν αντίστοιχα.